Πώς είστε, κύριε Μαγκά? Δευτέρη, τι κάνεις? Πού ήσουν, κοριτσάκι μου? Χαιρετούσα τον κόσμο. Δεν θα έπρεπε να είσαι δίπλα στον Αλέξη? Δεν νομίζω ότι με θέλει δίπλα του. Μα τι είναι αυτά που λες? Τι συμβαίνει, Μαρκέλα μου? Τα συνηθισμένα. Είναι απόμακρος, κλεισμένος στον εαυτό του και δεν χωράει κανείς στο πλευρό του. Είμαι βέβαιη ότι είναι λόγω άγχους. Να δεις που αν πας δίπλα του, θα χαρεί πολύ. Εγώ δεν είμαι και τόσο βέβαιη. Απλώς δεν το ξέρω. Αν τον πλησιάσεις, θα δεις ότι και ο ίδιος αυτό θέλει. Ελπίζω, έτσι μου φίλε. Είσαι καλά? Το ξέρεις ότι μου λείπεις? Καλά είμαι, εντάξει. Λίγο αγχωμένος μόνο. Έχω και το λόγο. Μην ανησυχείς. Θα πάει μια χαρά, θα δεις. Καλή επιτυχία. Γραφείο Πρόεδρου, λέγεται. Μαρία, τι κάνεις? Όλα καλά? Εντάξει, δεν είναι και εύκολη δουλειά. Έλα, δεν ρωτάω για τον ισολογισμό, για σένα ρωτάω. Πώς είσαι? Καλά είμαι εγώ. Τι ώρα θα έχεις τελειώσει περίπου? Κατά τις 11.30 περίπου. Αισθάνομαι πολύ... μα πάρα πολύ χαρούμενος. Εντάξει, Αλέξη, μην ενθουσιάζεσαι και τόσο. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Θα είμαι εκεί στις 11.30. Όχι, Αλέξη, δεν χρειάζεται. Για σένα μπορεί. Για μένα όμως είναι απαραίτητο. Συγχαρητήρια, καταπληκτική δουλειά. Η επιλογή των υφασμάτων και των υλικών ήταν φανταστική. Αγάπη μου, η κολεξιόν είναι καταπληκτική. Αλήθεια? Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε. Πάρα πολύ. Να σας τον κλέψω λίγο? Βεβαίως. Αγάπη μου, μου δανείς λίγο το κινητό σου? Είδε. Ξέχασα το δικό μου το αυτοκίνητο και θέλω να δω που είναι ο Σέργιος. Για να δούμε, Αλέξη, ποια είναι αυτή που σε κάνει τόσο χαρούμενο δύο μέρες πριν από το γάμο σου. Γιατί μια φορά εγώ δεν είμαι σίγουρα. Η Μαρία. Τι έγινε, αδερφούλα, μόνη σου μιλάς? Κρύβεται ο Αλέξης. Σου φαίνεται παράξενο, Μαρία? Φυσικά κρύβομαι πίσω από τις λέξεις. Πίσω από τα νούμερα, πίσω από τις εικόνες. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα με δεις μπροστά σου. Κρύβομαι όπου κοιτάξεις. Κακός, Αλέξη. Κακός. Δεν με αφήνεις να κάνω τη δουλειά μου. Εδώ. Με
πεις ότι κρύβεσαι και εσύ πίσω από τις λέξεις, γιατί δεν πάει έτσι το τραγούδι? Όχι, Μαρία. Κρύβομαι όπου κρύβεται η συνείδησή σου. Πάλι αφήνεις το μαντά να σε εκμεταλλευτεί, να σε χρησιμοποιήσει. Όπως έκανες τόσο καιρό τώρα. Και καλά τόσο καιρό. Ήσουν αστικός μάρος. Τώρα που ξέρεις τι παιχνίδι σου παίζει, πώς μπορείς και το βοηθάς, Μαρία? Φύγε, Νικόλα, φύγε. Έχει δίκιο ο Νικόλας. Αυτή τη στιγμή γίνεσαι συνένοχος σε ένα έγκλημα. Διαστρεβλώνεις την αλήθεια για το συμφέρον του εργοδότη σου. Είναι αμαρτία αυτό που κάνεις, παιδί μου. Σταματήστε, πατέρα, σταματήστε. Δεν ξέρετε. Δεν καταλαβαίνετε τι νιώθω. Φύγετε όλοι από την οθόνη μου, φύγετε. Όχι, αυτό παραπάνω. Άντε, μαράκι μου, πότε θα γυρίσεις επιτέλους? Σου έχω φτιάξει κανελόνια που σ' αρέσουν. Το χάσει τελείως. Χρειάζομαι άδεια επιβόντως.